Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς περιστροφές δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο και στεκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, επιστημόνων, στη νέα επίθεση που δέχονται από την κυβέρνησή σας για τα περιδίθεν φορολογικής δικαιοσύνης που αναμασούν ως καραμέλα πολλές μέρες τώρα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα, όχι μόνο δεν πείθουν, αλλά αποτελούν πρόκληση και εμπεγμό για τους επαγγελματίες. Γιατί το νομοσχέδιό σας όχι μόνο δεν εξασφαλίζει φορολογική δικαιοσύνη, όπως εσείς λέτε φυσικά, λες και μπορεί να υπάρξει πραγματική φορολογική δικαιοσύνη στο άδικο αυτό βαθιά εκμεταλλευτικό σύστημα το οποίο όλοι σας υπηρετείτε, αλλά αντίθετα αποτελεί μια ακόμα σελίδα στην αντιλαϊκή επίθεση που έχετε εξαπολύσει ενάντια στα λαϊκά στρώματα. Στην προκειμένη, ενάντια στους μικρούς επαγγελματίες, στους αυταπασχολούμενους, επιστήμονες, βιοτέχνες, εμπόρους, δικαίως έχει συναντήσει την οργή τους, δικαίως έχει προκαλέσει αλλεπάλληλες κινητοποίησεις, δικαίως ζητάνε την απόσυρσή του. Η δίθεν φορολογική δικαιοσύνη που επικαλείστε είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Κυνηγάτε και πάλι τη μαρίδα και όχι αυτούς που κατά τεκμήριο συγκεντρώνουν τον πλούτο που παράγεται σε αυτή εδώ τη χώρα. Κυνηγάτε αυτούς που παλεύουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για να ζήσουν τις οικογένειές τους και όχι αυτούς που περνάνε ζωή χαρισάμενη, που λέει και ο λαός μας. Όσο και αν προσπαθείτε, αυτό δεν μπορείτε να το κρύψετε. Μάλιστα, για να δικαιολογήσετε αυτή την επίθεση, θέτετε ξανά και ξανά το εξής πονηρό ερώτημα. Πώς γίνεται η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό? Φαίνεται να έχει κολλήσει η βελόνα σας αυτό. Η απάντηση ξέρετε πάρα πολύ καλά πως βρίσκεται στη δική σας πολιτική, η οποία ως συνέχεια βέβαια των προηγούμενων έχει οδηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες όπως και μισθωτούς να ζουν με τα εντελώς ελάχιστα. Αλλά τα πραγματικά ερωτήματα για τη φορολογία είναι άλλα. Και ας κάνετε κύριοι της κυβέρνησης πως δεν καταλαβαίνετε. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι φορολογία πληρώνει σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο συνολικά και τι ο ελληνικός λαός? Πόσα είναι τα κρατικά έσοδα από τις μεγάλες, τις πολύ μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις και πόσα από το λαϊκό εισόδημα? Τι πληρώνουν οι ανώνυμες εταιρείες και οι ιδιοκτήτες τους και τι πληρώνουν οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες? Επιβεβαιώνεται από όλα τα στοιχεία και από το σχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού ότι ο λαός, που είναι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και επιστήμονες, η μικρομεσαία αγροτιά, συνεχίζουν να πληρώνουν το 95% των κρατικών φορολογικών εσόδων. Και μάλιστα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει, εισπράτεται φορολογικά έσοδα με τους πλέον άδικους τρόπους. Καταρχάς, με τους έμεσους φόρους, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το 60% των φορολογικών εσόδων και πάλι δεν σας φτάνουν και θέλετε και παραπάνω. Απ' την άλλη, κρύβεται επιμελώς ότι το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει ελάχιστα μόλις το 5% των φορολογικών εσόδων και αυτά με το στανιό. Εδώ όμως για εσάς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί έχετε πάρει όλα τα μέτρα ώστε αυτή να γίνεται νομότυπα, με το γράμμα όπως λέμε του νόμου. Γιατί να πρωτομιλήσει κανείς για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών
και τις δεκάδες ειδικές φοροαπαλλαγές που τους εξασφαλίζεται, για την πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών, για τους λεγόμενους στρατηγικούς επενδυτές που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους και τους δικούς σας και τους ΣΥΡΙΖΑ πριν, οι οποίοι φοροαπαλλάσσονται για χρόνια ολόκληρα. Ακόμα και στα μερίσματα, η φορολογία για αυτούς έχει μειωθεί στο 5% με διαδοχικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα στο 10% και εσείς της Νέας Δημοκρατίας την πήγατε στο 5%. Ακόμα και σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, δίνεται ένα ακόμα δωράκι στο μεγάλο κεφάλαιο με τα δύο τελευταία άρθρα του νομοσχεδίου, αφού μειώνεται για μια ακόμη φορά τόσο το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, όσο και το φόρο για τις αγοραπολισίες μετοχών. Δεν κρατιόσαστε ούτε για τα μάτια του κόσμου και έχετε το θράσος να μιλάτε για φορολογική δικαιοσύνη. Και αυτά είναι τα νόμιμα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, έτσι όπως μας τα λέτε εδώ μέσα, εσείς εμφανίζεστε να θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο κεφάλαιο δεν υπάρχει καμιά φοροδιαφυγή. Αλήθεια, δεν έχετε ακούσει τίποτα για τους φορολογικούς παραδείσους? Προφανώς και έχετε ακούσει, αλλά όπως φαίνεται δεν υδρώνει το αυτάκι σας. Εσείς μόνο τους μικροεπαγγελματίες, τους ταξιτζίδες, τους μεροκαματιάριδες κυνηγάτε. Στους μεγάλους ασυλία. Πάμε παρακάτω. Δημοσιεύεται μια σειρά πίνακες με το τι δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπονοώντας ότι δεν πληρώνουν καθόλου φόρους. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Ξέρετε πολύ καλά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών πληρώνουν ήδη φόρους δυσανάλογους με το εισόδημά τους. Υπάρχουν τεκμήρια διαβίωσης. Πληρώνουν φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, αφού για τους επαγγελματίες δεν ισχύουν οι εκπτώσεις φόρου. Πληρώνουν τέλος επιτιδεύματος και τώρα με τον τεκμηριωμένο φόρο που επιβάλλεται εκατοντάδες χιλιάδες θα πληρώνουν πολλά περισσότερα. Τους οδηγείται σε νέα χρέη, σε νέα αδιέξοδα, ειδικά αυτούς που όντως έχουν μικρά εισοδήματα, αυτούς που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Το αρνείστε ότι υπάρχουν επαγγελματίες στην Ελλάδα που οι μικροεπιχειρήσεις τους βγάζουν ελάχιστα κέρδη? Είναι οι ίδιοι που εσείς τους ονομάζετε διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας. Άρα αναγνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν εδώ που τα λέμε. Το δείχνουν άλλωστε και τα ίδια τα στοιχεία σας, αυτά που σκόπιμα δεν δημοσιεύετε. Για πείτε μας, πώς γίνεται μέσα σε 12 χρόνια να έχουν μειωθεί οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό κατά 120.000. Τι έγιναν όλοι αυτοί, μήπως μεγαλοεπιχειρηματίες? Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι χρωστάνε σε τράπεζες, χρωστάνε στην εφορία, οι χιλιάδες που μπαινοβγαίνουν στις ρυθμίσεις, δηλαδή σχεδόν το 1/3 των επαγγελματιών όπως λένε τα στοιχεία σας, οι χιλιάδες που είναι στις λίστες των πληστηριασμών, τι ακριβώς είναι? Είναι μήπως μεγαλοεισοδηματίες που κρύβουν εισοδήματα στο μαξιλάρι τους, κάτω από το στρώμα? Ξέρετε πολύ καλά πως δεν είναι έτσι. Κι όμως αυτούς επιδιώκετε να υπερφορολογήσετε σήμερα. Οι άλλοι, αυτοί που πιθανά έχουν κέρδη πολλαπλάσια, ακόμα κι αν φοροδιαφεύγουν, προφανώς δεν δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το βασικό μισθό. Αυτούς τους δεύτερους ελάχιστα τους αφορά το νομοσχέδιό σας. Αλλά για πείτε μας την αλήθεια, ακόμα και εκεί που μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή για λόγους επιβίωσης, πώς την αντιμετωπίζετε? Γιατί αν θέλατε να την αντιμετωπίσετε ουσιαστικά, θα εξασφαλίζατε ένα στοιχειώδες πλαίσιο προστασίας όλων των μικρών εισοδημάτων, ώστε να μπορούν αυτοί που όντως έχουν ανάγκη να ζουν τις οικογένειές τους και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς στα έξοδα της μικροεπιχείρησής τους, στον ανταγωνισμό που τους τσακίζει κυριολεκτικά.
Η πρόταση νόμου που το ΚΚΕ κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες θέτει ακριβώς αυτό το πλαίσιο προστασίας για τους επαγγελματίες, για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. Εξασφαλίζει καταρχήν το αυτονόητο, την επανένταξη των επαγγελματιών σε αφορολόγητο όριο ύψους 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Κατοχυρώνει ως φορολογητέα ύλη αποκλειστικά τα κέρδη μιας μικρής επιχείρησης μέσω του βιβλίου εσόδων-εξόδων και καταργεί κάθε τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Επίσης, μια σειρά χαράτσια και κεφαλικούς φόρους όπως το τέλος επιτιδεύματος. Διαγράφει μια σειρά χρέη που τόσο άδικα φορτώσατε εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους επαγγελματίες, είτε με τα μνημόνια, είτε με τα lockdown κλπ. Αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι τα στοιχειώδη για να υπάρξει έστω και ένα ίχνος φορολογικής δικαιοσύνης. Αλλά τα αρνείστε. Δεν μας εκπλήσει, γιατί σκοπός σας είναι να εισπράξετε ακριβώς από τους μη έχοντες για να συνεχίσετε να ταΐζετε μόνο τους έχοντες και κατέχοντες. Γιατί κάπως έτσι εξασφαλίζετε τις παχυλές χρηματοδοτήσεις για τις πράσινες, για τις ψηφιακές και όλες τις άλλες business των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Αρκετά πια με την κοροϊδία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών, η φοραφέμαξή τους, για να την πούμε με το πραγματικό της όνομα, βρίσκεται στους σχεδιασμούς σας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις της εαρινής έκθεσης της Κομισιόν. Το θεωρούν, βλέπετε, προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, πρόκειται για την ίδια αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί και ως ληστρικός τοκογλύφος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε των μονοπωλίων και των πλουσίων, αυτού του λάκου των λεόντων, για τους εργατοϋπάλληλους, για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, για τους επιστήμονες. Το σχέδιό σας για το φορολογικό ήταν στην ίδια ακριβώς λίστα με τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και την 12-ωρη μισθωτή σκλαβιά που νομοθετήσατε μόλις λίγους μήνες πριν σε βάρος των εργαζομένων. Ήταν οργανικό μέρος του αντιλαϊκού προγράμματος που υλοποιείται από καιρό προκειμένου να εξυπηρετήσετε τους στόχους σας. Την εξασφάλιση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων που προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός και με την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Δεν πρωτοτυπείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην ίδια δυστυχώς κατεύθυνση έχουν κινηθεί και οι άλλες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όποτε βέβαια το επέβαλαν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και οι προηγούμενες δηλαδή κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα μάλιστα εμφανίζονται να διαφωνούν με το νομοσχέδιο αφού έχουν βγει από την κυβέρνηση και είναι στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μάλιστα ότι θεωρεί κοινωνικά δίκαιο να έχουν οι επαγγελματίες αφορολόγητο όριο. Τότε γιατί δεν το εφάρμοζε ως κυβέρνηση? Απαντάει ότι τότε, λέει, ήταν τα ταμεία άδεια. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, του λέμε εμείς, ότι ανέλαβε να τα γεμίσει με το υστέρημα των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων. Έτσι έπιασε τα ματωμένα πλεονάσματα, έτσι έπιασε τα μαξιλάρια ασφαλείας για τα οποία κοκορευόταν και κοκορεύεται ακόμα στη συνέχεια. Τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτέλεσε βασικό πυλώνα των μνημονιακών κυβερνήσεων που φοραφέμαξαν επαγγελματίες ακριβώς τη χειρότερη στιγμή για αυτούς. Την ώρα δηλαδή της κρίσης, της πιο γενικευμένης αναδουλειάς, οδηγώντας χιλιάδες στο λουκέτο. Ήσασταν όλοι σας συνέτεροι στο έγκλημα. Μαζί κινείστε στην ίδια κατεύθυνση στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου. Όλοι μαζί πίνετε νερό στο όνομα του ευρωμονόδρομου, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για να πάμε όμως και λίγο παραπέρα. Γιατί κατά τη γνώμη μας, οι στόχοι σας δεν είναι μόνο εισπρακτικοί.
Δεν σας ενδιαφέρουν μόνο οι αυξημένες φορολογικές εισπράξεις. Σας ενδιαφέρει ταυτόχρονα να διαμορφώσετε και εκείνες τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε νέο γύρο συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, μονοπόλησης της αγοράς. Να διαμορφώσετε δηλαδή τους όρους σταδιακού εκτοπισμού όλων εκείνων των μικροεπιχειρήσεων που εσείς θεωρείτε ως μειονέκτημα της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας στη σκακέρα του διεθνούς ανταγωνισμού και να ανοίξετε νέα πεδία βέβαια κερδοφορίας για τους μεγάλους παίκτες. Το παραδέχεστε κι εσείς στην έκθεση Πισαρίδη, το επιβεβαιώνουν και μια σειρά πρόσφατες δηλώσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών του συστήματος. Όλα αυτά τα φιντάνια επισημαίνουν ότι σε συνθήκες οξυμένου ανταγωνισμού και διαφαινόμενης νέας κρίσης, οι χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα και έτσι αποφασίσατε να τις λιώσετε. Και έτσι με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Σε αυτή τη διπλή κατεύθυνση κινείται το νομοσχέδιό σας. Για παράδειγμα, τα ψηφιακά συστήματα λειτουργίας που καθίστανται υποχρεωτικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύγχρονο φοροεισπρακτικό εργαλείο. Αποτελούν και μια άμεση αντικειμενική καταγραφή της ίδιας της κίνησης της οικονομίας, της αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων. Αυτή ακριβώς η αντικειμενική εικόνα της αγοράς αποτελεί μάνα εξ ουρανού για την εξασφάλιση στοχευμένων ασφαλών επενδύσεων σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Και αλήθεια, ποιος μπορεί να κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις αν όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τα κεφάλαια αλλά και την κρατική και ευρωενωσιακή στήριξη για να επεκταθούν. Διπλή επομένως η στόχευση του νομοσχεδίου, πολλαπλάσιες όμως οι συνέπειες για τους χιλιάδες επαγγελματίες, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα βρεθούν πλέον σε πολύ ασφυκτικές συνθήκες ανταγωνισμού. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους χιλιάδες, τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, σε αυτούς που βρίσκονται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο της επίθεσής σας. Δηλαδή, ανεξαίρετα σε όλους όσοι αισθάνονται ότι στη ρωμαϊκή αρένα της αγοράς και της κυριαρχίας των μονοπωλίων, με τις αντιλαϊκές πολιτικές που τις συνοδεύουν, η ανασφάλεια και τα αδιέξοδα είναι πλέον κανονικότητα της εγκατάλειψης τους, που βλέπουν πως το εισόδημά τους, οι ανάγκες οι δικές τους, των οικογενειών τους, βρίσκονται διαρκώς υπό αίρεση, ότι τα συμφέροντά τους βρίσκονται στον αντίποδα των στόχων της κυρίαρχης πολιτικής. Έφτασε η ώρα να αμφισβητήσουν αυτή την πολιτική, καθώς και τα κόμματα που την προωθούν. Ο δρόμος της αντίστασης, της οργάνωσης, της πάλης, του αγώνα για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος είναι πλέον μονόδρομος. Σε αυτό το δρόμο μπορούν να συναντηθούν και με τις υπόλοιπες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που πλήττονται από αυτή την πολιτική. Και εκεί μπροστά βρίσκεται το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ελπίδας. Σας ευχαριστώ.